Μαχητέ τη μισθοφορική εταιρεία Βάγκνερ στάλθηκαν στα σύνορα τη Λευκορωσία με την Πολωνία, όσο ο ρωσικό στρατό έχει μια σημαντική ευκαιρία να διασπάσει το ουκρανικό μέτωπο από το Κουπιάνς προ το Κρασνολιμάνσκ. Λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα, στρατιώτε του Λευκορωσικού στρατού μαζί με μαχητέ του ιδιωτικού στρατού τη Βάγκνερ εργάζονται σε κοινέ ασκήσει στο κέντρο εκπαίδευση τη πόλη Μπρέστ κοντά στα σύνορα τη χώρα με τη Λευκορωσία. Αυτό ανέφερε το Υπουργείο Άμυνα της χώρα στο κανάλι του στο Telegram. Σύμφωνα με το τμήμα, η κοινή εκπαίδευση των δύο δυνάμεων θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Άρα, όπω όλα δείχνουν, οι ένοπλε δυνάμει τη Λευκορωσίας συνεχίζουν να εκπαιδεύονται πλάι στου μαχητέ τη εταιρεία Wagner, με περισσότερε λεπτομέρειε να αποκαλύπτονται εβδομάδα ανά εβδομάδα. Εντό 7 ημερών, μονάδε δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων μαζί με εκπροσώπου τη ιδιωτική εταιρεία του Γευγέννη Πρικόζιν θα εργαστούν σε εκπαιδευτικέ αποστολέ στο κέντρο ασκήσεων Μπρέστ, δήλωσε το Λευκορωσικό Υπουργείο Άμυνα. Δεδομένη τη μικρή απόσταση τη Λευκορωσική πόλη με την Πολωνία, η οποία βρίσκεται μόλι 200 χιλιόμετρα μακριά ο δικό, εκτιμούμε ανησυχία στην πλευρά της Βαρσοβίας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα έθετε σε επιφυλακή της δυνάμεις συνοριοφυλακής της, φοβούμενη προκλητική δραστηριότητα από την γείτονα χώρα. Είναι ευρέω γνωστό πω οι ρωσικέ ενόπλε δυνάμει έχουν αυξήσει την πίεση που ασκούν στι θέσει των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία στην κατεύθυνση του Κρασνολιμάνσκ. Αυτό επιβεβαίωσε πρόσφατα ο αντισυνταγματάρχη Μαρότσκο του Λουκάνσκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια τη ημέρα αυξήθηκαν οι ομάδε εφόδου στι περιοχέ τη Μπελογκόροφκα, του Σερεμπιάνσκ και του Τουρσκόη, με τα ρωσικά πυρά να εξαπολύονται τόσο με τη βοήθεια τη ρωσικής αεροπορία στρατού, όσο και του ρωσικού πυροβολικού. Βέβαια, πρόσθεσε πω χρησιμοποιούνται και συστήματα εκτόξευση θερμοβαρικών βλημάτων. Από την άλλη, το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο δεν αναφέρεται στο Κρασίνο και στο Κοπιάς ως δύο ξεχωριστές κατευθύνσεις, αλλά ως ένα κοινό βορειοανατολικό μέτωπο που αποτελεί θέατρο σημαντικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με δεδομένα της 18 η Ιουλίου που μεταδίδει η ρωσική αμυντική σελίδα SV Pressa, ρωσικά στρατεύματα προέλαβναν σε πέντε διαφορετικές περιοχές ταυτόχρονα, ωστόσο ουκρανικές αναφορές, ωστόσο, ουκρανικές αναφορές μιλούσαν για σοβαρές απώλειες στο στρατόπεδο του εχθρού τους. Ακόμη και το Δυτικό Ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου ανέφερε τοπικές ρωσικές επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα του μετόπου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.